εγώ η ώρα εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για αυτή την τραγωδία. Τα παιδιά αυτά που φύγανε είναι δικά μας παιδιά. Αίμα από το αίμα μας και σάρκα τη σάρκα μας. Και εσύ Γιώργο, ότι πήγανε πολλά παιδάκια, 7 και 8 χρόνια που δεν κόβουν εισιτήρια. Αυτά πάνε τσάπα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και τα παιδάκια δεν κόβουν εισιτήρια, δεν το ξέρει. Θέλουμε ακριβώ τι έχει γίνει. Και γι' αυτό που είπε ο Αντώνης, υπάρχουν αυτό το κομπιούτερ που λένε να βλέπουν, αλλά δεν λειτουργεί. Αυτό το κομπιούτερ που βλέπει τα τρένα να πα σημεί που είναι δύο χρόνια. Λέει, ξέρουν μηνύματα συνέχεια οι εργοδικοί, γι' αυτό λένε να πάμε και όπου μας βγάλει. Το ξέρουν αυτό. Το Καραμαλή καλά έκανε και παρατηρία. Αλλά μην πήγε τα ψηφοδέλτια τώρα. Εδώ δεν υπάρχει δραματικό δικαστήριο. Εδώ έχουν ψηφίσει περί ευθύνης υπουργών. Δεν είναι για να γελάς. Πού άλλο θα γινόταν αυτό. Πού άλλο εδώ για δύο χρόνια θα επέμενε το Γιάννη. Στα φταίνουν συνέχεια οι εργοδικοί ότι κινδυνεύουμε. Δεν λειτουργεί αυτό το κομπιούτερ. Και να μην ενδιαφέρεται κανείς. Μόνο εδώ και στην Δία γίνονται αυτά με τα τρένα. Πουθενά άλλο. Κι άλλο ένα στην Τουρκία. Έχει τρένα στο Παρίσι χώρα να γίνει αυτό τα τρένα που τρέχουν 350 χιλιόμετρα την ώρα. Γιώργο, οι Ιταλοί έχουν πάρει το εμπορικό κομμάτι. Δεν έχουν καμιά δουλειά με αυτά τα. Είναι του κράτους υποδομές. Αυτοί μόνο το εμπορικό κομμάτι έχουν πάρει. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πάψω την ψυχή τους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω και ποτέ ξανά. Αμένο μέρος. Ζούμε να πούμε ένα μυστήριο πράγμα. Ήταν να πάει στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης. Τόσο καταραμένη αυτή η Μητσοτάκη. Ένα μυστήριο πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ τα πιστεύω αυτά. Δεν αμφιλεί η Μαρίκα. Πάλι η κυρία Μαρίκα μαζί με τον Μητσοτάκη μπαίνει στο αεροπλάνο. Απαπαπαπαπαπα έκανε. Να πω με τον κόσμο το αεροπλάνο. Παναγία. Ποιο ξέρει τι θα λέγανε. Άμα πάθαινε τίποτα. Ο όντρο τον έβαγε. Δεν έλεγαν ολόκληρο. Πιστεύεις αυτό, ότι είναι κατέμι όλη η οικογένεια, ένα μυστήριο πράγμα. Καλημέρα.